Καταρχήν, καλησπέρα σας. Αυτό που κρίνεται στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού, αλλά το ποιο από τα κόμματα της άρχουσας τάξης θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει. Γι' αυτό και παρατηρούμε την ευκολία με την οποία οι εκπρόσωποι της μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, από το ΠΑΣΟΚ σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κάνει προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως και με την υποστήριξη της ακροδεξιάς ελληνικής λύσης. Η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Η άρχουσα τάξη επιδιώκει μέσω των κομμάτων της, με εκβιασμούς και απειλές προς το λαό για ακυβερνησία και αστάθεια, να εντείνει την επίθεσή της ενάντια στην εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, την νεολαία και το λαό. Νέα δυσβάσταχτα μέτρα ετοιμάζονται ενάντια στο λαό σαν συνέπεια της κρίσης σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Εντείνεται η φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής, αυξάνεται η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και σπουδών. Κανένα από τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία δεν διαφοροποιήθηκε από την πολιτική της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα έχει μετατραπεί σε πολεμική βάση των ιμπεριαλιστών από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρούονται με την ιμπεριαλιστική Ρωσία στην Ουκρανία σε έναν άδικο πόλεμο με θύματα τον λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τον αποκαλούμε άδικο πόλεμο γιατί τόσο ο λαός της Ουκρανίας όσο και ο λαός της Ρωσίας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα οποιαδήποτε έκβαση και να έχει αυτός ο πόλεμος. Και οι δύο λαοί θα είναι χαμένοι. Ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο ιμπεριαλισμός, ο οποίος θα επικρατήσει σε αυτή τη σύγκρουση. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτός από την παραχώρηση των βάσεων, στέλνει και πολεμικό υλικό, τροφοδοτώντας έτσι τον πόλεμο στο ματοκύλισμα των λαών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βιώσαμε την πολιτική της ατομικής ευθύνης. Για τις χιλιάδες νεκρούς δεν έφταιγε το αστικό κράτος που στέρισε τα νοσοκομεία από προσωπικό και μονάδες εντατικής θεραπείας, που έκλεισε νοσοκομεία, αλλά φταίνει οι πολίτες που δεν τήρησαν τα μέτρα προστασίας. Η ίδια πολιτική της ατομικής ευθύνης επανέρχεται μετά το μαζικό έγκλημα στα Τέμπη. Γίνεται προσπάθεια να μην φανεί ο πραγματικός ένοχος αυτού του μαζικού εγκλήματος, που είναι το σύστημα της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί να καλύψει το μεγάλο κεφάλαιο και τα ξένα αφεντικά τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, το πολιτικό προσωπικό τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ακροδεξιά ελληνική λύση, Μέρα 25, τα φασιστικά μορφώματα που έβαλαν το αντισυστημικό τους προσωπείο και η δικαιοσύνη τους. Όλοι αυτοί είναι συνυπεύθυνοι για το ξεπούλημα της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ρεύμα και τηλεπικοινωνίες, τώρα και το νερό, παραδίνονται στα αρπακτικά των ιμπεριαλιστικών μονοπωλίων και τις επιχειρήσεις τους. Το ντόπιο κεφάλαιο έχει το ρόλο του μεσάζοντα στα ξένα αφεντικά, παρασιτώντας και πλουτίζοντας από αυτό. Με τη συνδρομή του κράτους έχει επιβάλει μεροκάματα μισθούς και συντάξεις πείνας, εξαντλητικά ωράρια, άθλιες συνθήκες εργασίας και καθεστώς τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς. Τα χιλιάδες εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς ανάπηρους εργάτες, για τα οποία είναι υπεύθυνοι, ονομάζονται εργατικά ατυχήματα. Η χώρα μας, από χώρα παραγωγή του 80% των προϊόντων που καταναλώνονταν
πριν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τώρα παράγει μόνο το 20% σαν συνέπεια της πολιτικής της άρχουσας τάξης που οδήγησε στο ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς από τα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η διατροφική επάρκεια της χώρας εξαρτάται από τα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κίνδυνο να πεινάσει ο λαός εξαιτίας της πολιτικής τους στο αγροτικό. Ο πόλεμος και η πανδημία ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ένα κύμα ακρίβειας σε ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πλήττοντας τους αγρότες και τον υπόλοιπο λαό. Το κράτος εκφραστής του ντόπιου κεφαλαίου και των ξένων μονοπωλίων λέει ότι ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 6-7% και έτσι δόθηκε μια αντίστοιχη αύξηση στον κατώτατο μισθό. Όμως, τα προϊόντα πλατιάς κατανάλωσης, αυτά τα οποία προμηθεύεται ο λαός, γάλατα, τυριά, ζυμαρικά, ρύζι, αλεύρι, κρέατα και άλλα, όπως και το ρεύμα και τα καύσιμα, αυξήθηκαν από 30 μέχρι 40%, εξανεμίζοντας έτσι το πενιχρό εισόδημα των λαϊκών οικογενειών. Τη στιγμή που τα κόμματα της άρχουσας τάξης, τα στελέχη τους, όπως και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, δανείζονται εκατομμύρια από τις τράπεζες χωρίς να τα εξοφλούν ή δίνοντας ένα ελάχιστο αντίτιμο, το κράτος τους μαζί με τη δικαιοσύνη τους και με εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια του λαού για δάνεια τα οποία δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας των μειώσεων των μισθών, των απολύσεων, της ανεργίας κατά τη διάρκεια της κρίσης για την οποία υπεύθυνοι είναι τον τόπιο κεφάλαιο και οι ιμπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζονται νόμοι και νομιμοποιούν τις απολύσεις, βγάζουν εκτός νόμου την απεργία, την διαδήλωση, περιορίζουν τις δημοκρατικές ελευθερίες, βάζοντας εμπόδιο στις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζόμενων. Ό,τι κερδίθηκε το προηγούμενο αιώνα παίρνεται πίσω. Η ήττα του εργατικού κινήματος οδήγησε σε αυτή την άγρια επίθεση του κεφαλαίου. Η ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και η έφοδος με νέους αγώνες μπορεί να οδηγήσει σε νέες κατακτήσεις για την εργατική τάξη και το λαό. Μετά από όλα αυτά, το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί ο εργάτης, ο αγρότης, ο εργαζόμενος, ο νεολαίος να πάει να ψηφίσει ένα από αυτά τα κόμματα. Τι περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Όλοι τους έχουν δηλώσει ότι είναι με τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική τους που οδήγησε στην εξαθλίωση των λαών. Τι μπορούν να περιμένουν επίσης από τα κόμματα που αναφέρονται στην αριστερά, τι μπορεί να περιμένει από το ΚΚΕ που αναφέρεται στην εργατική τάξη που σαμποτάρει κάθε αγώνα που δεν μπορεί να ελέγξει, που το κύριο βάρος του πέφτει στις εκλογές και το κοινοβούλιο. Τι θα αλλάξει άραγε αν βγάλει 30 βουλευτές αντί για 15. Εμείς δηλώνουμε καθαρά ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση. Ό,τι κερδίθηκε μέχρι σήμερα από τους εργαζόμενους δεν κερδίθηκε στο κοινοβούλιο, αλλά στους αγώνες, στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις. Εμείς ζητάμε την ψήφο του λαού για να στηρίξουμε αυτήν την κατεύθυνση.